δρόμος είναι ζωή, δεν είναι σινεμά. Τότε σου μη μου κρυφτείς, μη μου πεις κανένα ψέμα. Ο δρόμος είναι ζωή, δεν είναι σινεμά. Κατερίνα Γόγου δουλεύει από 5 χρονών σε παιδικούς θειάσους. Θεωρείται παιδί θαύμα. Παίζει από επιθεώρηση μέχρι αρχαία τραγωδία. Παίρνει 2 βραβεία ερμηνεία στη Θεσσαλονίκη. Αν άνθρωποι σαν την Κατερίνα πεθαίνουν με τον τρόπο που πέθανε η Κατερίνα, τότε το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε όλοι εμείς που τη γνωρίσαμε και νομίζω και άλλοι άνθρωποι είναι να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να επιβιώσεις σήμερα όντας τόσο αθώος. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον κοιτάς και να λες αύριο θα είμαι εγώ. Είχε δακρυσμένη ψυχή, όπως λέει ο Τσέχοφ, για μερικούς καλλιτέχνες. Έτσι γεννήθηκε και έτσι τέλειωσε. Κι όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο, που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζα ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαδιασμένα χέρια της ένα καλά αγωνισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας λέω, για τη δική μας λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνω από τα κεφάλια σας γυρίζει, 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 γυρίζει. Έπρεπε, αν ήθελα ακόμα να σωθώ, αν ήθελα ακόμα να ζήσω, να βρω έναν τρόπο να μοιάζω με αυτούς ή κάτι τέλος πάντων να τους εξευμενήσω. Δεν προσπάθησε ποτέ να βρει αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε όμως, εγώ το έπρεπε. Ο τρόπος της γραφής της δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο. Έναν άνθρωπο που έχει μόνος του βγάλει το δέρμα του και αισθάνεται με τα χείλια, δηλαδή ζει σε φοβερές εντάσεις. Με την Κατερίνα γνωριστήκαμε πριν από 26 χρόνια. Ήμασταν μια παρέα εφήβων, ας πούμε, γύρω στα 15-16 μας. Και η Κατερίνα ήταν 25, ήδη είχε παίξει στο κινηματογράφο, ήταν γνωστή. Παρ' όλα αυτά, αυτή η τάση που στον κόσμο φάνηκε στα τελευταία χρόνια να κάνει πάντα παρέα με μικρότερους, δεν ήταν τάση, ήταν τρόπος ζωής για την Κατερίνα και τότε έκανε παρέα με εμάς, με τους πιτσιρικάδες. Την πρώτη μου δουλειά στον κινηματογράφο, νομίζω, δεν μου το είπε ποτέ κανείς αυτό, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι την οφείλω στην Κατερίνα, στην παραγγελιά του Τάσιου, καθώς επίσης και τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο, στο Στίγμα. Νομίζω ότι ήταν η επιρροή της Κατερίνας που βάρινε εκεί, στο να επιλεγώ εγώ από το σκηνοθέτη να παίξω αυτό το ρόλο. Και ας μην πάρουμε και σήμερα, ρε αδερφέ. Προφύλαξη για την υγεία μας. Κι ούτε να δίνει συμβουλές το πώς το κατεβάζω έτσι και πώς σκορπιέμαι έτσι. Και να αφήσεις ήσυχα στα μούτρα τις μπογιές, τις μίξες και τα κλάματα να τρέξουν. Θυμάμαι μια φορά μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο που είχα ένα σαράβαλο στον Πειραιά με την Κατερίνα. Και είχαν απεργία τα ταξί και μας κάνανε το στόπ 2 βαθμοφόροι αστυνομικοί με πολλά γαλόνια. Και άρχισαμε να γελάμε με την Κατερίνα, τους πήραμε φυσικά, τους βάλαμε στο πίσω κάθισμα και γελάγαμε. Τους κοιτάγαμε και από τον καθρέφτη που ήταν έτσι μπλοσιρή και μου είπε η Κατερίνα κάτι που μαλάκα μου λέει, έτσι και τρακάρουμε πουθενά, πρόσεχε να τρακάρουμε πουθενά, γιατί έτσι και βρουν αυτά τα 4 πτώματα ανακατεμένα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μας ξεπλένει το Νιαγάρας. Μόλις την είδα, δηλαδή, από τις πρόβες, κατάλαβα ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει να τη ζυγώσω, πρέπει να την αγαπήσω. Είχε μια τέτοια δύναμη στα μάτια της. Και συμφωνήσαμε με τα μάτια, αλλά ήταν σκληρό καρύδι, Κατερίνα, εγώ. Ήρθες, πώς πέρασες, πήγατε στην Τζινετζιτά, είδα τις ηθοποιούς. Αυτός λέγεται Μίλτος, είναι μπασκετμπολίστας. Αυτή είναι η μικρή αδερφή. Ναι, με καινούριο φλερ. Κάθε εβδομάδα μας κουβαλάει και από έναν. Ήταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που
ξέρω, κινήτω από εδώ, από εκεί, έψαχνε κάτι να βρει, πήγαινε από εκεί, κοίταζε από εδώ. Έψαχνε, μια ζωή έψαχνε. Ήταν δύσκολο να την παρακολουθήσεις. Παιδευόσουν να γίνει να την παρακολουθήσεις την Κατερίνα τη Γόγου. Δεν ήταν μια κοπελιά της πια στο χέρι. Πάτε βόλτα, αυτά που λένε, το καφέ, το αυτό. Και... αυτά δεν ισχύαν εκεί. Ούτε εμένα στις φωτογραφίες, εμένα με αγάπησε τρομερά η Κατερίνα τη Γόγου. Δεν μου γράψει αγαπώ ποτέ. Ένα και ένα, ίσον δύο, τρία, μηδέν, στο αυτό γιατί βγαίνει το άθροισμα. Δηλαδή πράγματα, λες τι λέει, και όταν τα διάβαζες και τα ερευνούσες λιγάκι είχαν σχέση. Μοιάζει 4 παρα 20 συνεφόκαμα και νύχτα. Λέγεται πως αν σήμερα 1η Ιουνίου βασιλεύς Παύλος εγέννησεν βασιλέα Κωνσταντίνων εκ της Φρυδερίκης. Εμένα η μητέρα μου μου είπε πως οι κανονιές πέσανε για μένα. Όσο για τη Μονρόε, εκτός από την ίδια ημερομηνία γεννήσεως, είναι στη μέση και οι ασφιχτικά πυκνές πλερέζες του θανάτου της. Ινόπνευμα με χάπια, ή περίστροφο με σιγαστήρα. Ο ήχος της υπερβολικής δόσης στέρησης από μοναξιά μου είναι οικείος. Μυστήρια μέρα που είναι η Παρασκευή. Να μην μπορώ ποτέ να φτιάξω ένα γελαστό βιβλίο. Φρίκι. Ούτε παιδική φωτογραφία δεν έχω γελαστεί. Όσους άντρες ερωτεύτηκα επειδή γελάγανε, αν δεν ήταν ηλίθιοι ή ιστερικοί, ήταν πιο λυπητεροί από τους λυπητερούς. Με είχε καθυλώσει η βαθύτατη αισθαντικότητα με την οποία αντιμετώπιζε το ελάχιστο πράγμα. Μια λέξη μπορούσε να την πληγώσει, μια κίνηση μπορούσε να την ταπεινώσει. Ήταν διαρκώς σε διωγμό, ή νόμιζε πάντως σε διωγμό. Ένιωθε σαν αγρίμι παγιδευμένο. Αυτό ήταν μέσα στην τελευταία της, όσο μάθαινα από ειδήσεις, από φίλους, από γνωστούς. Και τελευταία πριν από δύο μήνες την είδα τυχαία στον δρόμο με την κόρη της, ένα ζευγάρι κυριολεκτικά σπαραχτικό, η Κατερίνα γερασμένη 20 χρόνια με άσπρα μαλλιά, σαν μάγισσα ήταν από παραμύθι, ατιμέλητη, μια βραχνή φωνή. Τα χάσα. Λέω πως αλλιώθηκε έτσι μέσα στο λίγο διάστημα. Τελικά κατάλαβα ότι αυτή η παραμένη ψυχή δεν είχε λειτουργό, ότι ήταν λίγο που είχε αρχίσει να μετράει αντίστροφα τη ζωή της. Ακού. Μιλάει η θάλασσα. Ξέρεις τι λέει. Ελευθερία λέει. Ελευθερία λέει. Ελευθερία λέει. Ελευθερία λέει. Κάποια εποχή η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε οικονομικές δυνατότητες να δίνει, να έχει φίλους, υπήρχε δηλαδή κάθε μέρα στο σπίτι μας υπήρχε κόσμος, υπήρχαν παιδιά, νέοι, πράγμα που της άρεσε πάρα πολύ. Και ξαφνικά όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η Κατερίνα δεν είχε πια, αρχίσαμε να μένουμε μόνοι μας. Και αυτό ήταν πολύ αισθητό, μέχρι που πια δεν υπήρχε κανείς. Η Κατερίνα ήταν παιδί. Και κάποια στιγμή αυτό το παιδί τρώγοντας φαλιάρες συνέχεια άρχισε να απογοητεύεται με το ότι τα όνειρά της δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα γιατί δεν είναι πραγματοποιήσιμα. Ιδιώνυμο, νόστος, απόντες, το ξύλινο παλτό, ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών, τρία κλικ αριστερά, 50 ταινίες, γεννήθηκε την 1η Ιουνίου. Το 1991 η Κατερίνα έλεγε «Έχω ένα παράπονο, άκουτο, ελεύθερος σκοπευτής ήταν ο Νικόλας Άσιμος, τον δολοφόνησαν, τον Παύλο Σιδηρόπουλο το ίδιο, η μόνη επιζήσασα, εγώ». Αμοίρα των καταραμένων ποιητών. Έλεος, ποιος θα βρει το δισκοπότηρο και εκείνη την αισαία γύρω από την ασβέστη φωτιά γυρίζει. Ξέρεις τι σκεφτόμουν στην κηδεία της, ότι αν μπορούσε να μου μιλήσει θα μου έλεγε
Γιατί κλαίς, ρε μικροστούλα. Δυστυχώς μπήκε μέσα στο χαμό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτήν. Και λυπάμαι που το λέω, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο κοινό μας ήταν πια η κοινή απελπισία που νιώθουμε όλοι για αυτόν τον κοινωνικό πολιτικό περίγυρο που μας σωθεί να μπαίνουμε μέσα στο χαμό. Και όπως δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και για τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο και τον Νικόλα τον Άσημο. Και είχε το θράσος να κρατάει το μαχαίρι για τους άλλους, γιατί το κράταγε νομίζω κυρίως για τον εαυτό της. Μονάχα να κοιτάζεις ήρεμα τα νύχια, τα μαλλιά μου και τα χρόνια που είναι βρώμικα. Κι εγώ να μην δίνω φράγκο για όλα αυτά. Μόνο το κόμμα το Χριστουλάκο τους, γιατί δεν φτιάχτηκε το κόμμα τόσα χρόνια. Και εσύ να είσαι φίλος. Φίλος, φίλος. Έτσι όπως το λέει ο Καζαντζίδης. Και το κονιάκ να είναι σκατά και ο εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση. Το συνηθίζω μα με θεά. Έτσι για να σε λιανίσω. Να σε δω χωρίς βρακή να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει, δεν θα είσαι από αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά, βεργούλες και με δίρανε. Δεν ήξερα τίποτα από τη ζωή και αυτή τα ήξερε όλα. Και εγώ τη θαύμαζα γι' αυτό. Μου μάθε πάρα πολλά πράγματα η Κατερίνα. Όπως? Μου μάθε την πονηριά. Δεν ήμουν πονηρή, ήμουν χαζή. Μου μάθε την πονηριά. Μου μάθε την εξυπνάδα. Μου μάθε να κρίνω τους ανθρώπους. Ήταν τρασίτατη. Ήταν πολύ έτσι... αλυτάκι ήτανε, σκανδαλιάρα, έξυπνη, το μυαλό της έπαιρνε στροφές. Σου λέω, δεν έχω γνωρίσει πιο έξυπνο άνθρωπο. Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου. Ούτε κι εγώ κύριε καθηγητά, εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρογλου. Ταλέντο για τη δουλειά, ταλέντο για το γράψιμο, δεν βρήκε ποτέ το δρόμο της η Κατερίνα εγώ. Η Κατερίνα εγώ έπρεπε να φτάσει πολύ ψηλά, μπορεί να της έλειπε μπόι. Αλλά έχει τέτοια δύναμη μέσα της. Όσοι λένε ότι πήγαν να τη βοηθήσουν, δεν τη βοήθησε κανείς την Κατερίνα, ήταν αβοήθητη. Η Κατερίνα είχε δικούς της νόμους. Η Κατερίνα ό,τι ήθελε το έπαιρνε για να μην τους τα αρπάξουν. Τι τη διασκέδαζε? Η μοναξιά της. Να απομονώνεται και να κοιτάει τον ήλιο, ξέρω εγώ, το φεγγάρι, τις νύχτες, να είναι... Ρώσε, τι κάνεις της λέω, τι βλέπεις? Τι βλέπεις, τι οράματα έχεις, τι κάνεις τώρα που βλέπεις να με έναν άγνωστο ορίζοντα, μια νύχτα. Μόνης, έτσι. Ζούσες έναν διαφορετικό κόσμο. Γύρνω από εδώ ρε παιδάκι μου και μίλα. Τι θέλμα, τι θέλει. Τι έπαθες. Τι με δέρασες. Νομίζω ότι με κανένα από αυτά τα ζώα που ανοίγουν τα πόδια και να τις καβαλάει ο άντρας του. Τι φωνάζεις. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέει, δεν το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Γιατί μου τα αρέσουν όλα αυτά, μίλα χωρίς να ουρλιάζεις. Εγώ να σου πω μόνο. Τι να σου πω, παντρευτήκαμε για να ζήσουμε μαζί. Και να με καταλαβαίνεις και να σε καταλαβαίνω. Όχι μόνο να με πηδάς. Χρειάζεται γι' αυτό όμως, ε. Τι κάνεις εσύ? Πας πέρα εδώ χωρίς να ξέρω τι σκέφτεσαι. Γιατί σου άντρας του σπιτιού να πούμε. Κι εγώ σου λέω να σταματήσεις να παριστάνεις το βαρύ πεπόνι και τη βασανίζεις τους άλλους χωρίς λόγο. Όταν της άρεσε κάποιος της Κατερίνας, γινότανε τρομερά επιθετική. Αλλά αυτό ήτανε γιατί ντρεπότανε. Ήτανε πολύ ντροπαλή. Ήτανε ένα παιδάκι μέσα, έτσι, ένα κοριτσάκι. Τα τελευταία χρόνια έχανε συνέχεια την τσάντα της. Δηλαδή, σε διάφορα μέρη που πήγαινε, καθόταν αυτά, την άφηνε. Με τα λεφτά της μέσα, το διαβατήριο, την ταυτότητα, όλα. Και τότε όταν το είχε προδοπεί μου είχε φανεί κακό σημάδι αυτό. Και ήτανε. Αυτά. Σε σκισμένες αφίσκες, πάνω κάτω, πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Τρεις λέξεις μόνο.
το πάνω κάτω υπατησίων. Υπάρχει στα τρία κλικ αριστερά, αν θυμάμαι καλά. Αυτές οι τρεις λέξεις. Πάνω κάτω υπατησίων. Κάπως έτσι ήταν όλη τη ζωή. Πάνω κάτω σε ένα δρόμο, σε ένα μονοπάτι. Και νομίζω και η ζωή πολλών από εμάς. Ως πατησιώτες για μας η εικόνα ήταν πολύ έντονη. Γνωριστήκαμε μετά το 1974 μέσα από τις πολιτικές ομάδες της άκρας αριστεράς, σκιστικές πιο συγκεκριμένα. Περισσότερο έτσι από πιο κοντά την έζησα τα τελευταία 10 χρόνια. Βλεπόμασταν πιο συχνά, μιλάγαμε πιο συχνά, αλλά ήταν πια στη φάση όπου ήταν ήδη πεσμένη. Αρκετά πεσμένη και όλη της η αγωνία και η προσπάθεια ήταν να μπορέσει να ξεφύγει, ενώ έβλεπε ταυτόχρονα ότι είχε επίγνωση ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει. Με το κεφάλι θρύψελα από τη μέγενη των μπαζαριών σας την ώρα της αιχμής και κόντρα στο ρεύμα θα ανάψω μια μεγάλη φωτιά και εκεί θα ρίξω όλα τα μαρξιστικά βιβλία έτσι που να μην μάθει ποτέ η Μυρτώ τα αίτια του θανάτου μου. Μπορείτε να της πείτε πως δεν άντεξα την άνοιξη ή πως πέρασα με κόκκινο. Ναι, αυτό είναι το πιο πιστευτό, με κόκκινο. Αυτό να πείτε. Το τελευταίο χρόνο ήταν κάτι που ένιωθε και η ίδια. Είχε κλείσει ο κύκλος της. Είχε ολοκληρωθεί, δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Μου το έλεγε. Τις τελευταίες μέρες πώς εξαφανίστηκε? Γύρισε στο σπίτι που μεγάλωσε. Στη γιαγιάς μου το σπίτι, ένα παλιό σπίτι στο μεταξουργείο. Εμένα μου φάνηκαν όλα σαν να είχαν στηθεί από την ίδια. Σαν να τα είχε σκεφτεί όλα. Είχες ανησυχήσει τις τρεις αυτές μέρες που έλειπε? Ναι, είχα μπει σε ένα ταξί και άκουγα ένα τραγούδι από τους Κατσιμίχες. Και γύρισα και είπα στο φίλο μου τον Κυριάκο ότι κάτι γίνεται με την Κατερινούλα και δάκρυσα, συνέστητα. Και μου είπε, θα πάμε αύριο να τη δούμε. Ναι, θα πάμε, ξέρω να τη δούμε. Μόνο που δεν την είδα. Πάει. Αυτό ήταν εμβιβασμός. Πάντα σε κοιτούσε στα μάτια και περίμενε κάτι. Ίσως αυτή τη ματιά, τίποτα άλλο. Καμιά φορά παρεούλα. Να βγούμε να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ. Έφτανε ένας καφές, ίσως. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα, που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια... Είχαμε αγοράσει και ένα παλτό μισό-μισό που μας είχε φανεί τρομερό τότε. Με αυτά τα πράγματα γελάγαμε πολύ με... Πού βλέπατε τις παραγγελίες από το τμήμα πωλήσεων να ζητιούνται τα βιβλία της? Καταρχήν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Πόλεις που είχαν πανεπιστήμια και νέους εν αγωνία. Με το πρώτο της βιβλίο πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα, που νομίζω για τους ποιητές μόνο ο Οδυσσέας Ελίτης ή ο Ρίτσος στη μεγάλη μεταπολιτευτική περίοδο θα μπορούσε να έχει ανάλογα νούμερα. Έχω την εντύπωση ότι ανέλαβε μόνη της να ηλεκτροδοτήσει τα πιο σκοτεινά υπόγεια της ζωής. Πολλά βολτ ξοδεύτηκαν σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι γι' αυτό η Κατερίνα κάηκε νωρίς. Φανταζόμουν ότι πραγματικά θα πέθαινε σε μια τόσο μεγάλη μοναξιά, ας πούμε. Αυτό ναι, με πόνεσε και το... Α, τώρα τι να πω, ας πούμε. Εντάξει, ας τα αφήσουμε μέχρι εκεί.
Και κάθε φορά που έγραφε κάτω από τα σημειωματάκια μου έλεγε πρόσεξε μην το κρατήσεις το σημείωμα. Αλλά τελικά εγώ τα κράτησα όλα αυτά τα σημειώματα που μου άφησε. Φέρε καμιά εικοσαριά χαμομήλια. Και αν δεν έχεις πετάξει κανένα οικόπεδο και μάζεψε. Είναι η εποχή τους. Δεν ξέρω πώς τέλειωσε. Φαντάζομαι όμως ότι δεν τέλειωσε μέσα σε ένα κρεβάτι περιστοιχισμένοι από τους ανθρώπους που αγάπησε ή που την αγαπήσανε. Θα πέθανε σαν αγρίμι όπως και έζησε σαν αγρίμι. Είχε κάποια φράση που αγαπούσε, κάποιες κουβέντες, κάποιες σκέψεις. Το γαμό που ήταν η αγαπημένη της έκφραση. Αλλά το έλεγε με αγάπη. Με αγάπη για αυτά που ήθελε να κάνει και για αυτά που δεν έκανε, για αυτά που θα έκανε. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό, λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτερισμός. Για το μάθημα της ιστορίας. Το μόνο που θα μου μείνει πραγματικά και που είναι από τα πράγματα που πιθανόν να μην ξεχάσω είναι ένα μότο που έλεγε συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού κάθε λίγο και λιγάκι που έλεγε δεν βγαίνει. Και μετά από λίγο ξανά μια επιθετική διάθεση, πάλι ένα άλλο πράγμα, φύθισμα σε ένα έρευος κυριολεκτικό και μετά ξανά δεν βγαίνει. Αυτό το μότο σε αυτό το ταξίδι είναι από τα πράγματα που ειλικρινά νομίζω δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτός ο σπαραγμός ενός ανθρώπου που ήθελε να βγάλει πράγματα και που δεν μπορούσε και δεν ήθελε συγχρόνως. Γι' αυτό και πιστεύω η κηδεία της ήταν μια κηδεία ενός ξεγραμμένου ανθρώπου. Θα ήταν ένας καλός άνθρωπος απλά που λέμε. Εγώ θέλω καρδιά να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Χαλάσανε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά, δεν ξέρει ο κόσμος να ζει.